βίας. Έχεις το δικαίωμα να προστατεύεσαι από κάθε μορφή βίας, προσβολής, παραμέλησης, εγκατάλειψης, σωματικής, ψυχολογικής, πνευματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης όσο βρίσκονται στην ευθύνη των γονιών ή και των κηδεμόνων τους ή άλλων προσώπων στα οποία αυτά τα έχουν εμπιστευτεί. Άρθρο 20. Προστασία ορφανά. Όταν ένα παιδί δεν ζει με την οικογένειά του και αυτή δεν μπορεί να τα φροντίσει, έχει δικαίωμα ειδικής προστασίας και βοήθειας. Μέσα από θεσμούς, όπου η υιοθεσία, η φιλοξενία σε αναδόχη οικογένεια ή σε κατάλληλη στέγη ίδρυμα. Άρθρο 21. Υιοθεσία. Η πολιτεία πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε μια υιοθεσία που γίνεται στην ίδια χώρα ή σε άλλη να είναι σύμφωνη με τον νόμο και να λαμβάνεται υπόψη πάνω απ' όλα το συμφέρον του παιδιού. Άρθρο 22. Παιδιά πρόσφυγες. Έχεις δικαίωμα σε ειδική φροντίδα και βοήθεια αν είναι πρόσφυγας, εάν εξαναγκάστηκες να φύγεις από το σπίτι σου να ζεις σε άλλη χώρα, όπως και σε όλα τα άλλα δικαιώματα αυτής της σύμβασης. Άρθρο 23. Παιδιά με ειδικές ανάγκες. Έχεις δικαίωμα σε ειδική εκπαίδευση και φροντίδα αν έχεις κάποια αναπηρία, καθώς και όλα τα άλλα δικαιώματα αυτής της σύμβασης, ώστε να μπορείς να ζητήσεις μια ολοκληρωμένη ζωή. Άρθρο 24. Υγεία και υγειονομικές υπηρεσίες. Άρθρο 25. Επανεξέταση φροντίδας, κοινωνική πρόνοια. Άρθρο 28 και 2 σας. Έχεις δικαίωμα σε εκπαίδευση καλής ποιότητας. Πρέπει να ενθαρρύνεται να πας στο σχολείο μέχρι την υψηλότερη τάξη που μπορείς. Παιχνίδι ψυχαγωγία. Έχεις δικαίωμα στο παιχνίδι και την ξεκούραση. Ναι, δικαιώστε να ξεκουράζεστε. Ναι. Παιδική εργασία. Έχεις δικαίωμα προστασίας από εργασία που σε βλάπτει και που είναι επιβλαβές για την υγεία και την εκπαίδευση σου. Άρθρο 43 έως 54. Είναι εφαρμογή και ο έλεγχος. Αυτά τα άρθρα εξηγούν πως τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί όπως η UNICEF θα εργαστούν για να εξασφαλίσουν ότι θα προστατεύονται τα δικαιώματα των παιδιών. Τρίτο μέρος. Ενδεχομένες τροποποιήσεις. Αυτά.